Έτσι φαίνεται η Λιένα, φαίνεται πως σιγά σιγά οι Έλληνες συμμορφώνονται με τον αντικαπνιστικό νόμο, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τους ελέγχους που έχουν γίνει στο διάστημα μεταξύ 20 Νοεμβρίου και 24 Νοεμβρίου. Είναι πολύ λίγες ημέρες, αλλά τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Η Αρχή Διαφάνεια λοιπόν και η Ελληνική Αστυνομία αξιοποίησε στην ουσία τι καταγγελίε που δέχτηκε στον αριθμό 1142. Μπήκε σε περισσότερα από 100 καταστήματα. Mm. Τα περισσότερα δεν είχαν παραβάσει. Όπου υπήρξαν παραβάσει όμω ο νόμο ήταν αυστηρό, όχι μόνο με του καταστηματάρχε αλλά και με του σταμόνε. Ουσιαστικά που κάπνιζαν η Ελιάνα. Να δούμε τι κάρτε, να δούμε πού έγιναν έλεγχοι και τι προέκυψε. 41 καταστήματα σε νέα Σμύρνη Κολονάκη, πλατεία Αγία Σιρήνη και Μοναστηράκη, 11 οι παραβάσει που είχαμε, 500 ευρώ το πρόστιμο για του καταστηματάρχες, 100 ευρώ το πρόστιμο για του θαμώνε που βρέθηκαν να καπνίζουν. Έλεγχοι έγιναν και στην περιφέρεια, κυρίω σε Σέρε και Λάρισα. Εκεί είχαμε τι περισσότερε καταγγελίε. Μάλιστα, σε μία περίπτωση στι ΣΕΡΕΣ το πρόστιμο έφτασε τι 4.000 ευρώ, γιατί υπήρχε υποτροπή. Υπήρχε δηλαδή και προηγούμενο πρόστιμο και επαναλήφθη η ίδια παράβαση και το βράδυ του Σαββάτου όμω έγιναν έλεγχοι σε νυχτερινά κέντρα και κλαμπ και στην περιφέρεια και στην Αθήνα, κυρίω στη Λεωφόρο Συγκρού, στην Πυραιό και στον Μπουρνάζη. Σε μία περίπτωση στη Λεωφόρο Συγκρού σε κέντρο, το πρόστιμο έφτασε τι 6.000 ευρώ. Να πούμε ότι εκτό από θαμώνε που βρέθηκαν επαυτοφόρων να καπνίζουν, μπορούν να έχουμε και άλλου είδου παραβάσει. Για παράδειγμα, να μην υπάρχει σήμανση ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Να υπάρχουν ακόμα τα σάκια στα τραπέζια ή να χρησιμοποιούνται εξωτερικοί χώροι που είναι εκτό προδιαγραφών, Ηλιανά. Στα Βέλλικα Καραβάλτσου, σε ευχαριστούμε.